Έχουμε την χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε σήμερα στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη Σήμερα τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Κύριε Ταβερναράκη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλώς σας βρίσκω. Ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι σημαντικός, ωστόσο πάντα στις προσκλήσεις μας ανταποκρίνεστε. Και βεβαίως είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο είστε ο συνδετικός κρίκος με εμάς και μέσω της ενημέρωσης που δίνετε στον κόσμο για το μέλλον της τεχνολογίας και όχι μόνο της βιοιατρικής, της ρομποτικής και μπορούμε να μαθαίνουμε έτσι πολύ πιο εύκολα κάποια θέματα που μας αφορούν μελλοντικά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε και στη βραδιά του ερευνητή μέσα στο ναό του μέλλοντος, όπως συνηθίζω να αποκαλώ εγώ το Ινστιτούτο. Θέλω όμως να τα πάρουμε λίγο ανάποδα. Θέλω να ξεκινήσουμε επειδή οι συγκυρίες είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν να αλλάζουμε λίγο την ατζέντα της συζήτησης. Ξέρετε ότι πλέον το ενδιαφέρον με τα ενεργειακά έχει μετατεθεί και νότιο και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Και δεν θα μπορούσα βεβαίως να μην σας κάνω την ερώτηση τι γίνεται πλέον με το Ινστιτούτο Πετρελαϊκών Ερευνών στα Χανιά, το οποίο πρέπει να πάρει μπρος τώρα, σιγά σιγά, να το πω έτσι λαϊκά. Βέβαια. Έχει πάρει μπρος ήδη. Έχει εκλεγεί ο πρώτος διευθυντής του Ινστιτούτου. Μάλιστα, περιμένουμε από μέρα σε μέρα και το ΦΕΚ του διορισμού του, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες λειτουργίας του Ινστιτούτου. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συλλογής υποψηφιοτήτων για τρεις θέσεις ερευνητών. Αυτές οι θέσεις είναι οι πρώτες θέσεις ερευνητικού προσωπικού για το Ινστιτούτο. Και θα προχωρήσουμε στην εκλογή των ερευνητών του νέου Ινστιτούτου μόλις έχουμε το διορισμό του διευθυντή. Στο μεταξύ, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, που ξέρετε ότι πολύ γενναιόδωρα μας παραχώρησε μια μεγάλη έκταση για την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στεγάσει το Ινστιτούτο, 35 στρεμμάτων. Στο μεταξύ και μέχρι να έχουμε το νέο κτίριο θα φιλοξενηθεί το Ινστιτούτο στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου. Μάλιστα μας έχει παραχωρηθεί το ισόγειο της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, όπου εκεί θα διαμορφωθεί ο χώρος για τη φιλοξενία έστω και προσωρινά του Ινστιτούτου μέχρι να έχουμε το δικό του κτίριο. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, αλλά τελικά επί του πρακτέου πώς θα βοηθήσει, πώς θα συνδράμει το Ινστιτούτο Πετρελαϊκών Ερευνών σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε μια κοινοπραξία τριών γιγάντων στο θέμα των ενεργειακών, τριών εταιριών, που θα αρχίσουν σιγά σιγά τις έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πώς βλέπετε να κουμπώνει το Ινστιτούτο με όλη αυτή την προσπάθεια? Αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Πραγματικά το Ινστιτούτο είναι, θα έλεγα, κέρυας γεωπολιτικής σημασίας για την Ελλάδα. Θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας να διεξάγει έρευνες που αφορούν όχι μόνο την εξόρυξη και την έρευνα για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογοναθράκων, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας που θα έχει η χώρα, όπως και εσείς ξέρετε, τα επόμενα χρόνια, αλλά επίσης έρευνα που αφορά την προστασία σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων αυτών των δραστηριοτήτων, που επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και χρειάζεται να υπάρχει έρευνα ώστε να προστατευτούν οι ακτές μας και το οικοσύστημα της Κρήτης από τέτοιες δραστηριότητες. Οπότε το Ινστιτούτο θα έλεγα ότι έρχεται σε μια κομβική στιγμή που πραγματικά χρειάζεται με τις εξελίξεις που όλοι μας βιώνουμε τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν και ο λόγος Μεσόγειο. Που δημιουργήθηκε, έτσι, κατά ψευδόν. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς για να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες. Και το γεγονός ότι ιδρύεται στα Χανιά, αυτό επίσης έχει μεγάλη σημασία, γιατί εκεί δυτικά της Κρήτης και νότια της Κρήτης θα έχουμε τις πρώτες έρευνες, αλλά επίσης υπάρχει το Πολυτεχνείο Κρήτης με δύο σχολές του, τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, που όπως σας είπα ήδη έχει παραχωρήσει χώρο για τη στέγαση του Ινστιτούτου, αλλά και τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Με αυτές τις δύο σχολές θα υπάρχει σημαντική και στενή συνεργασία. Θα απορροφηθεί, λέτε, επιστημονικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό, μεταγενέστερα βέβαια, μακροχρόνια ενδεχομένως, από τις συγκεκριμένες κοινοπραξίες? Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό. Στην αρχική του φάση του Ινστιτούτου θα στελεχωθεί με νέους ερευνητές, οι οποίοι βέβαια θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο εκεί, αλλά προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία με αυτές τις δύο σχολές. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τα επιτεύγματα του Ινστιτούτου. Σας αλλάζω τώρα θέμα. Τα παρατηρήσαμε άλλωστε και προσφάτως στη μεγάλη αυτή γιορτή της τεχνολογίας και της
της ιατρικής, της βιοιατρικής που είδαμε στη βραδιά ερευνητή. Ωστόσο, πέρυσι τέτοιο καιρό, και θέλω να κάνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση, μιλούσαμε μαζί στο γραφείο σας για κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζε τότε το Ινστιτούτο όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δεχόταν όλα αυτά τα χρόνια και κάποια στιγμή δέχτηκε έτσι μια περικοπή κονδυλίων με αποτέλεσμα να έχουμε και το λεγόμενο brain drain σε κάποια φάση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα ενδεχομένως. Η αλήθεια είναι ότι η κρίση δεν μπορούσε βέβαια να μην επηρεάσει το ΙΤΕ. Ευτυχώς όμως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μας επηρέασε θα έλεγα λιγότερο από άλλα ιδρύματα και πανεπιστήμια, ακριβώς γιατί η χρηματοδότηση του ΙΤΕ, όπως ξέρετε, στο μεγαλύτερο βαθμό προέρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα. Δηλαδή είναι πόροι που έρχονται εκτός από Ελλάδος και έτσι με την ανταγωνιστικότητα προσπαθούμε να κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Μπορέσαμε να ξεπεράσουμε την κρίση έχοντας, αν το θέλετε, πάθει τη λιγότερη βλάβη σε σχέση με άλλα ιδρύματα και πανεπιστήμια της χώρας. Ελπίζουμε βέβαια ότι τώρα που σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση και όχι μόνο θα σταματήσουμε το brain drain αλλά θα έχουμε και brain gain, δηλαδή θα έχουμε και την αντίστροφη κινητικότητα όπου πλέον θα έρχονται ερευνητές, θα επιστρέφουν ερευνητές στη χώρα και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας βέβαια. Πώς βλέπετε τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο κύριε Πρόεδρε, επειδή βλέπετε την κατάσταση η οποία επικρατεί στο Ινστιτούτο των Ερευνών, πώς βλέπετε υπάρχει ανάλογη έτσι αναβάθμιση, εμείς το παρατηρούμε από μικρά απλά πράγματα, από μικρές τεχνολογίες οι οποίες έρχονται στο φως δημοσιότητας, αλλά εσείς ως Πρόεδρος βλέπετε αυτή τη συνεχή εξέλιξη που αντιλαμβανόμαστε εμείς σε θεωρητικό επίπεδο. Νομίζω ότι... Πρακτικά θέλω να μου πείτε εσείς. Ακριβώς. Το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια στροφή στην έρευνα και στην πραγματική ανάπτυξη καινοτομίας που προέρχεται μέσα από μια ερευνητική διαδικασία. Αυτό, αν το θέλετε, ήταν και ένα από τα θετικά της κρίσης. Μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε μερικά πράγματα. Και ένα από τα πράγματα που συνειδητοποιήσαμε είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε πραγματική οικονομική ανάπτυξη, με ανταγωνιστικούς όρους και όχι μια ανάπτυξη φούσκα, θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη τεχνολογίας και καινοτομίας. Οπότε αυτό νομίζω έφερε τη συνειδητοποίηση και από τη μεριά της πολιτείας ότι είναι σημαντικό τα ερευνητικά ιδρύματα να στηριχτούν και το είδαμε αυτό και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα ενταθεί ακόμα περισσότερο γιατί το μάθημα που παίρνουμε από την κρίση είναι ότι οι χώρες οι οποίες προσβλήθηκαν λιγότερο ή καθόλου από την κρίση ήταν αυτές οι χώρες που επένδυσαν στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση. Δείτε τι έγινε στη Φιλανδία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες που πραγματικά επενδύουν στην έρευνα και διαχρονικά έχουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος από αυτό τελικά. Έλληνες ερευνητές επιστρέφουν, κύριε Πρόεδρε, το βλέπετε αυτό το στοιχείο? Αυτό το βλέπουμε βέβαια, ειδικά στο ΙΤΕ έχουμε πολλά παραδείγματα ερευνητών. Τα τελευταία χρόνια είχαμε την προκήρυξη αρκετών θέσεων ερευνητών και να σας πω ενδεικτικά ότι για κάθε θέση είχαμε δεκάδες υποψηφιότητες. Για κάθε θέση που προκήρυσσόταν σε κάποιο από τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ είχαμε δεκάδες υποψηφιότητες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από τους Έλληνες της Διασποράς που πραγματικά διαπρέπουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα. Ήταν και το ζητούμενο, νομίζω, τα τελευταία χρόνια της κρίσης, έτσι. Αυτό θέλουμε, να φτιάξουμε ένα περιβάλλον όπου να μπορούν οι Έλληνες αυτοί, που αυτή την ώρα σπουδάζουν ή δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, να κάνουν τη δουλειά τους με αξιώσεις στην Ελλάδα όπως θα την έκαναν και έξω, χωρίς να έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αυτό που θα έβρισκαν σε ένα οποιοδήποτε κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα του εξωτερικού. Τι γίνεται με το κομμάτι της εξατομικευμένης ιατρικής, κύριε Πρόεδρε? Το είχαμε αφήσει κάποια στιγμή αυτό το θέμα, ενώ δημοσιογραφικά, γιατί ακολουθούσε ένα ευρύτερο ερευνητικό πεδίο πάνω σε αυτό το τομέα. Σε τι σημείο βρισκόμαστε, γιατί ξέρετε, πλέον ο κόσμος άκουσε την είδηση αυτή και βεβαίως περιμένει ανάλογα αποτελέσματα, γιατί θα σταθεί και στο πλευρό όσων πάσχουν και από κάποιες βαριές ασθένειες, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι βέβαια της δραστηριότητας και έχει και σχέση με την κοινωνία άμεση. Όπως ξέρετε, ήδη έχει ξεκινήσει η μονάδα ιατρικής ακριβίας για τα καρκινικά νοσήματα, για τον καρκίνο. Ήδη γίνονται αναλύσεις. Μάλιστα, η δική μας η μονάδα εδώ στην Κρήτη είναι μια από τις τέσσερις που έχουν ιδρυθεί πανελλαδικά. Δύο είναι στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη και μία εδώ στο Ηράκλειο. Αυτή η μονάδα λειτουργεί, ήδη δεχόμαστε δείγματα, έχουν ήδη έρθει δεκάδες δείγματα προς ανάλυση, έχουν ήδη αναλυθεί κάποια από αυτά, έχουν δοθεί αποτελέσματα στους γιατρούς και στους ασθενείς.
η επόμενη κίνηση, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία μιας αντίστοιχης μονάδας για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό είναι η επόμενη προτεραιότητα. Μάλιστα τώρα ξεκινάει και η λειτουργία αυτής της μονάδας. Είμαστε δηλαδή στην αρχή της σύστασης της ομάδας εργασίας και θα ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή προβλέπω μάλιστα ότι ίσως και σε μερικές εβδομάδες να ξεκινήσει να, δραστηριότητα, να αρχίσει να αναλύει δείγματα. Και το τρίτο στη σειρά κέντρο θα έχει να κάνει με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Αυτό είναι ακόμα εντογενάστε, δηλαδή είμαστε στη διαδικασία της δημιουργίας του δικτύου και ελπίζω ότι σε μερικούς μήνες θα λειτουργήσει και αυτό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε. Ωστόσο, ο χρόνος είναι αυτός που πιέζει. Ωστόσο, νομίζω δώσαμε το στίγμα από το Ινστιτούτο και για το μέλλον το οποίο διαγράφεται λαμπρό για μία ακόμα φορά. Θα μιλούσα και για το μνημόνιο συνεργασίας είτε με Κίνας. Mm-hmm. Κάπου το είδα, επομένως είναι και αυτό μία συνεργασία που θα φέρει πολλά ωφέλη. Ακριβώς. Και στο είτε έτσι. Με την Κίνα έχουμε ήδη στενή συνεργασία. Μάλιστα ξέρετε ότι συστήματα τα οποία αναπτύχθηκαν στο είτε για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα, των Καριάτιδων, ήδη χρησιμοποιούνται στην Κίνα, στην απαγορευμένη πόλη για τον καθαρισμό των αρχαιοτήτων εκεί. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Κίνα για συνεργασία σε διάφορα επίπεδα και με διάφορα Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Οπότε αυτό το πρόσφατο μνημόνιο ήταν στα πλαίσια μιας τέτοιας συνεργασίας. Προσπαθούμε να έχουμε αυτή την εξωστρέφεια, να έχουμε συνεργασίες με μεγάλα ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα του εξωτερικού, γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εμπλουτίζει και την δική μας την ερευνητική ζωή, φέρνει τεχνογνωσία που είναι πολύτιμη, αλλά επίσης δίνει την δυνατότητα να προβληθεί και η ικανότητα της χώρας να κάνει έρευνα με αξιώσεις και στο εξωτερικό. Σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.